σύνδεση. Λοιπόν, την Παρασκευή θα έχουμε συνάντηση για πορείες το απόγευμα. Θέλω να ξαναδώ λίγο τις ώρες σας. Αν κάποιος πήγαινε σε εργαστήριο την Παρασκευή και έχουν διακοπεί αυτά τα εργαστήρια, παρακαλώ να με ενημερώσει για να ξέρω τι ώρα τελειώνει. Αυτός ο οποίος τελείωνε αργά από εργαστήριο την Παρασκευή, παρακαλώ να με ενημερώσουν για να ξέρω τι ώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την Παρασκευή το απόγευμα. Λοιπόν, σήμερα θέλω να συζητήσω για άλλες πληροφορίες που κρύβει ο χώρος των φάσεων. Συγκεκριμένα θα δείξω ότι κάποια στοιχεία του χώρου των φάσεων σχετίζονται με την περίοδο του ταλαντωτή, ο οποίος διαγράφει μια χρηστή καμπύλη. Θα εξετάσω κάποια παραδείγματα κινήσεων στον χώρο των φάσεων και στη συνέχεια θα περάσουμε στην συζήτηση για τον αρχονικό ταλαντωτή με όλες τις εκφάνσεις, δηλαδή αρχονικός ταλαντωτής χωρίς καμία απόσβεση, αρχονικός ταλαντωτής με απόσβεση, αρχονικός ταλαντωτής με απόσβεση και εξωτερική διέγερση, όλες τις εκφάνσεις προκειμένου να δούμε πώς ένα πολύ απλό σύστημα μπορεί να έχει πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, ο ταλαντωτής, όπως έχουμε εξηγήσει, ο αρμονικός ταλαντωτής, παρόλο που μοιάζει ένα πολύ ιδιαίτερο σύστημα και πολύ ξεχωριστό, στην πραγματικότητα περιγράφει όλα τα μηχανικά συστήματα κοντά στο σημείο ισορροπίας τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κάνοντας την εξής παρατήρηση. Μου δίνουν μια καμπύλη στο χώρο των φάσεων. Επομένως, αυτόματα κοιτάζοντας αυτή την καμπύλη, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κάποιου ταλαντωτή, όχι αρμονικού. Αν ήταν αρμονικός ο ταλαντωτής, αυτή η καμπύλη θα ήταν μια έλλειψη, αλλά δεν το σχεδιάσαμε πολύ σωστά. Όπως και να είναι, η καμπύλη αυτή είναι συμμετρική. Ως προς τον άξονα χ, περιγράφει ταλαντωτή μεταξύ χ μίνιμουμ και χ μάξιμουμ. Que
ξέρω εγώ, είναι τα μέγιστα της ταχύτητας. Δεν είναι κατά ανάγκη πάνω στον άξονα των ΒΕ το μέγιστο της ταχύτητας. Είναι σε κάποιο σημείο. Είναι το πιο φαρδί κομμάτι της καμπύλης αυτής. Διαβάζοντας τη σχέση με την ΕΡΟ, επειδή αυτή περιγράφεται στην πραγματικότητα, η καμπύλη αυτή περιγράφεται για δύο συνέργειες. Στην πραγματικότητα δηλαδή είναι η περιγραφή της καμπύλης στο χώρο των τάσεων. Αν λύσουμε αυτή τη σχέση όπως σκεφτείτε, θα πάρουμε στην πραγματικότητα το πάνω μέρος της καμπύλης με το συν και το κάτω μέρος της καμπύλης με το πλήν. Συγκεκριμένα θα έχουμε ότι από εδώ λύνοντας θα διαβάσουμε ότι η ταχύτητα είναι συν πλήν 2 δια m επί ρίζα του ε πλήν πέτρι. Επομένως το συν αφορά το άνω μέρος της καμπύλης το πλήν αφορά το συμμετέχο του. Του άλλου μέρους της καμπύλης. Ωραία. Μπέστε γυρίζοντας προς τα πίσω πηγαίνοντας προς τον εύθερο νόμο την εύθονα μπορεί κανείς να παραγωγήσει αυτή τη σχέση ως προς το χρόνο. Θα μου πει κανείς που κρύβεται ο χρόνος εδώ. Η ενέργεια είναι σταθερά της κίνησης, άρα δεν μεταβάλλεται τον χρόνο. Ο χρόνος κρύβεται στην πορεία του χ. Δηλαδή, καθώς το χ αλλάζει, αλλάζει και ο χρόνος. Επομένως, όταν θα κάνω την παραγώγηση, θα πάρω συν πλήν, θα κρατήσω τις σταθερές μου, 2 δια m, και στην πραγματικότητα θα παραγωγήσω ως προς το χρόνο το χ που κρύβεται μέσα στο όρισμα του β. Επομένως, θα πάρω ένα δεύτερο παραγώγηση της ρίζας. Η ρίζα θα κατέβει στο παρακολουθή, ε πλήν β, και τώρα θα μείνει η παράγωγος του πλήν β του χ ως προς τε. Επομένως, θα πάρω μείον β παράγωγος, είναι παράγωγος προς χ, επί την παράγωγο του χ ως προς τε, οπότε θα διαβάσω δεύτερο. Ξαναεξηγώ λιγάκι αυτό εδώ πως το έβγαλα. Παραγώγησα ως προς το χρόνο το β του χ. Αυτό έγινε dv dχ επί dχ dv, αφού πήρα αυτή τη σχέση. Τώρα προσέξτε ότι μπορώ να πω να γράψω ένα νόμο δύναμης ο οποίος θα μου περιγράφει αυτήν εδώ την καμπύλη. Συγκεκριμένα, να πολλαπλασιάσω το αριστερό μέρος με τη μάζα, οπότε θα πάρω μάζα επί επιτάχυνση, ίσον συν του πλήν, το διάρρητα κατέβει από κάτω και θα διαβάσω 1 διαρρίζα 2m επί πλήν 1 από αυτό το πλήν επί την β τόνος επί β διαρρίζα ε πλήν β. Οπότε μπορώ να πω ότι μια δύναμη η οποία θα μπορούσε να με οδηγήσει σε αυτή την κίνηση είναι η θέσεο και ταχυτητό εξαρτώμενη δύναμη, η ακόλουθη. Συν η πλήν, οπότε θα γυρίσει η εξαιτία του πλήν 1 σε πλήν, η συν 1 δια 2 m ρίζα. Να το γράψω. Β τόνος δια ρίζα ε πλήν β επί u. Δηλαδή, πρόκειται για μια δύναμη της μορφής F του χ επί β. Όπου το F του χ είναι αυτή εδώ η συνάρτηση. Είναι μια συνάρτηση που εξαρτάται μόνο από το χ. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε η κίνηση να είναι τέτοια αν δούσε στο σωματίδιό μου μια δύναμη ανάλογη με την ταχύτητα, όπου ο συντελεστής αναλογίας θα εξαρτιόταν και από τη θέση με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο.
αυτό θα είναι λίγο περίεργο, υπό την έννοια ότι το διάγραμμα της καφύλης των πορτοκάσων το κατασκευάσαμε για την περίπτωση μιας δύναμης η οποία εξαρτιόταν καθαρά από τη θέση. Και από εκεί πήραμε τη διαδίκηση της ενέργειας. Θα αποκάνω και αυτό και θα αφήσω λίγο σχολεία στο το αποτέλεσμα το προηγούμενο. Εμείς βρήκαμε μια άλλη δύναμη, μια δύναμη η οποία εξαρτιόταν και από τη θέση και από τη ταχύτητα, η οποία οδηγούσε στην ίδια, στην ίδια μορφή κίνησης στο χώρο του πάσου. Οπότε θα κάνω το εξής. Θα ξαναγράψω μάζα επί επιτάχυνση όπως και προηγουμένως, ίσον με F του Χ επί V, είναι η δύναμη που βρήκαμε προηγουμένως, όπου τώρα θα πάω και θα ξαναγράψω την ταχύτητα σαν συνάρτηση με τη θέση, όπως την έχω γραμμένη εκεί πάνω. Οπότε θα πάρω F του Χ με τη C η πλήν του 2 δια M επί τη ρίζα ε πλην β του χ. Και τώρα θα θυμηθώ πόσο είναι η ευτοχή που χρησιμοποίησα προηγουμένως, η συνάρτηση αυτή που είναι μέσα στο κουτί εδώ πέρα. Το συν πλην πολλαπλασιασμένο με το πλην τη συν θα μου δώσει ένα καθαρό πλην. Το έχω το 1 δια ρίζα 2 M. Έχω το β τόνος δια ρίζα ε πλην β. Έχω το 2 δια M και έχω και το ρίζα ε πλην β. Όλο αυτό το κομμάτι το πήρα από αυτό το κομμάτι. Τα υπόλοιπα τα αντέγραψα. Ξαναδιάβασα την ευτυχή που είχα γραμμένη εκεί πάνω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το ενδιαφέρον που συμβαίνει εδώ. Αυτό με αυτό φεύγει. Η ρίζα 2 με τη ρίζα 2 φεύγει και μένουμε με το μείον β τόνος ρίζα M επί ρίζα M δια M. Με άλλα λόγια, μένουμε με τη δύναμη που ασκείται στο σωματίδιο στην εκάστοτε θέση δια τη μάζα. Κάπου είπα ότι πολλαπλασιάσαμε τη μάζα, αλλά δεν πολλαπλασιάσαμε ποτέ τη μάζα. Ναι. Να το διορθώσω για να μην κάνω πολλές διορθώσεις. Όλο αυτό που κατασκεύασα από πάνω ήταν η επιτάχυνση. Άρα στην πραγματικότητα αυτό που βρήκαμε εδώ δεν ήταν η δύναμη, ήταν η δύναμη ανά μονάδα μάζας. Το σημειώσω αυτό εδώ είναι η δύναμη ανά μονάδα μάζας αφού ισούται με την επιτάχυνση. Επομένως και αυτό εδώ είναι η επιτάχυνση, επομένως όλο αυτό που βρήκαμε είναι η δύναμη ανά μονάδα μάζας. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, λέμε: α, ωραία, θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε για να φτιάξουμε την καφύλη στο χώρο των φάσεων. Στην πραγματικότητα, ξεκινήσαμε από μια δύναμη η οποία εξαρτιόταν από τη θέση, η οποία τελικά μας οδήγησε στη διαθέτηση ενέργειας, η οποία περιγράφεται στο χώρο των φάσεων από αυτή την καφύλη. Αυτό που έκανα προηγουμένως ήταν το ενδιάμεσο βήμα για να φτάσω εδώ. Με οδήγησε σε μια δύναμη η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτήν την δύναμη. Έχει κάποια χαρακτηριστικά παρόμοια, έχει μέσα την συνάρτηση ελεκτική, αλλά είναι μια δύναμη η οποία είναι ταχύτητο εξαρτώμενη και χώρο εξαρτώμενη. Ωραία. Θα λέγει κανείς, α, δηλαδή μπορώ να φτιάξω την ίδια κίνηση των χωρών φάσεων από δύο διαφορετικά είδη δυνάμεων. Και απάντησε ναι, ναι, αυτό είναι σωστό. Μόνο που, αν προσέξετε, η σχέση αυτή που γράψαμε εδώ, που είχε μια άλλη δύναμη, μια εναλλακτική δύναμη, η οποία πάλι πετυχαίνει την ίδια κίνηση των χωρών φάσεων, είναι η M επί V επί F του Χ, όπου η F του Χ είναι πλην η συν του 1 δια ρίζα 2 M επί V τόνος δια ρίζα ε πλην β. Βλέπετε ότι σε αυτή την περίπτωση, αν πω ότι η δύναμη έχει αυτόν τον τύπο, τώρα το ε είναι μια παράμετρος του προβλήματος, μια σταθερά του προβλήματος, και προκειμένου να πάρω ακριβώς αυτή την καμπύλη, πρέπει να βάλω μια συγκεκριμένη ε. Δεν μπορώ να αλλάζω τη δύναμη αλλάζοντας την
την ενέργεια ε, την σταθερά ε στο πλευρόμενο. Εδώ η έξω είναι μια παράδοση στην οποία πρέπει να την παγώσω. Δεν μπορώ να την πειράξω γιατί θέλω τη δύναμη σαν συνάρτηση της θέσης και της ταχύτητας σε κάθε περίπτωση. Επομένως, ενώ αυτή η δύναμη που οδηγεί στην ίδια καμπύλη κίνησης έχει μέσα μια παράμετρο που θα πρέπει να την παγώσω, δεν μπορώ να την αλλάξω από περίπτωση σε περίπτωση, στην περίπτωση αυτή η δύναμη δεν έχει καμία εξάρτηση από την ε και απλώς αλλάζοντας τις αρχικές συνθήκες του προβλήματός μου θα αλλάξει και αυτό που ονομάζω ενέργεια. Οπότε η ενέργεια σε αυτή την επίλυση, σε αυτή τη μορφή του προβλήματος δεν έχει την ίδια φυσική προέλευση με αυτό. Στην περίπτωση αυτής της ανάλυσης, το ε είναι μια παράμετρος που μου παγώνει τον τύπο της δύναμης που μου οδηγεί σε αυτή την καμπύλη κίνησης και προφανώς μου οδηγεί μόνο σε αυτή την καμπύλη κίνησης. Δεν μπορεί να οδηγήσει σε άλλη καμπύλη κίνησης γιατί δεν έχει νόημα να πω «Α, τώρα θα αλλάξω τα πράγματα και θα βάλω μια άλλη ε». Το ε είναι μια σταθερά σε αυτό το πρόβλημα. Και επομένως μπορεί να μου οδηγήσει μόνο ακριβώς σε αυτή την καμπύλη. Εν αντιθέσει με αυτή τη δύναμη, η οποία θα με οδηγήσει σε αυτή την καμπύλη, αλλά αν εγώ πάω και τοποθετήσω το σωματίδιο μου σε μια άλλη ενεργική θέση, με μια άλλη ενεργική ταχύτητα, θα πάρω μια καμπύλη σαν αυτή στη μορφή, απλώς πιο μεγάλη και πιο μικρή. Και για να το δείτε αυτό το πράγμα στην πράξη τώρα, θα κάνω ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα που θα επιλέξω θα είναι μια πλησία κίνηση των πόρτων βάσεων, μια γραμμική κίνηση των πόρτων βάσεων, και θα σας δείξω ότι υπάρχουν δύο είδη δυνάμεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτή την κίνηση. Οπότε θα εφαρμόσω αυτά που μόλις είπα σε μια ειδική περίπτωση. Νομίζω θα αφήσω όλα τα παιδιά. Από μία έννοια, αυτά που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ασκήσεις στο χώρο των βάσεων. Προκειμένου να δούμε έτσι με λίγο πιο ευρύ πνεύμα τι περιγράφει ο χώρος των φάσεων. Καταστείτε λοιπόν μια κίνηση στον χώρο των φάσεων κάπως έτσι, ταχύτητα θέση. Όπως είπαμε, η κίνηση στον χώρο των φάσεων, αν είναι έτσι, αν τέμνει υπογωνία το άξονα χ, στην πραγματικότητα ποτέ δεν θα φτάσει στον άξονα χ. Επομένως, περιγράφουμε μια βούλα τον άξονα χ, υπό την έννοια ότι αυτή η ευθεία ποτέ δεν θα κουμπίσει, θα χρειαστεί άπειρο χρόνο, όπως θα δείξω σε λίγο. Με άλλον τρόπο, το σωματίδιό μου να φτάσει στον άξονα χ. Η εξίσωση αυτής της ευθείας θα μπορούσε να γραφτεί χ δια χ0 συν β δια β0 ίσον 1, όπου αυτή είναι η τιμή β0 και αυτή είναι η τιμή χ0. Ωραία. Θα μου έλεγε κάποιος από πού την πήρες, από ποια εξίσωση ενέργειας αυτή την πήρες. Πέστε ότι έχω τοποποιήσει τον τις ενέργειες μου με τέτοιο τρόπο, τόσο ώστε να την λύσω την σχέση ε ίσον 1 δεύτερο μη με τετράγωνο συν β το χ. Επομένως, ότι γράψω 2 δια m επί ε πλην β το χ ίσον με β τετράγωνο, να αποτετραγωνίσω, οπότε όλο αυτό εδώ το πράγμα να υποθέσω ότι περιγράφεται από το 1 πλην χ δια χ0. Λοιπόν, οπότε ξεκινάω και λέω «Α, να λύσω την ταχύτητα από αυτήν εδώ τη σχέση». Οπότε υποθέσετε ότι έχω τοποποιήσει τη διατήρηση ενέργειας έτσι ώστε να πάρω μια γραμμική σχέση για την ταχύτητα και η υπόλοιπη του υπόλοιπου κομμάτι να βγει μια γραμμική σχέση προς τη θέση. Από εδώ θα έχω β ίσον με 0 επί 1 πλην χ δια χ0. Οπότε παραγωγίζω τώρα την ταχύτητα προς το χρόνο, αυτή που βρήκα. Η σταθερά δεν θα παίξει κανένα ρόλο, οπότε θα μείνει μείον β0 δια χ0 από αυτά τα δύο, επί χ dt, επομένως και επί β. Ιδού λοιπόν μια δύναμη, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτήν την κίνηση. Η δύναμη που έβγαλα είναι της μορφής μείον μη δε μηδέν δια χ μηδέν επί δε.
Μια δύναμη η οποία θα έχει αυτή την εξάρτηση από την ταχύτητα. Είναι σαν τη γενική περίπτωση που συζητήσαμε προηγουμένως. Μόνο που εκείνος ο λόγος που με έφτιαχνε την συνάρτηση έχει μικρό ως προς χ, να βγαίνει μια σταθερά στην περίπτωση αυτή. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε μια δύναμη η οποία έχει εξάρτηση από την ταχύτητα με αυτόν τον τρόπο, τότε η κίνηση των φορτοφάσεων εξαιτίας μιας τέτοιας δύναμης είναι δίνεται από αυτό το διάλογο. Απ' την άλλη, αν συνεχίσω αυτή τη σχέση και ξαναγράψω το V πάλι σε συνάντηση του χ από την αρχική μου σχέση, θα πάρω μείον V0 για χ0 επί V, το V πάλι περιγράφεται από αυτήν εδώ τη σχέση, άρα επί V0 επί 1 μείον χ για χ0, από όπου διαβάζω ότι και η δύναμη της μορφής μείον π0 τετράγωνα χ0 τετράγωνα επί χ π0 και αυτή θα μπορούσε να μου οδηγήσει σε αυτή την καπήλη στο χώρο των φάσεων. Εντάξει. Μόνο που αυτή η περίπτωση είναι η περίπτωση που αυτή θα προερχόταν μια τέτοια δύναμη, η οποία είναι, όπως βλέπετε, μια καθαρά θέσεο εξαρτώμενη, εξαρτάται μόνο από την θέση χ και όχι από την ταχύτητα του σωματιδίου, εν αντιθέσει με αυτή που ήταν καθαρά ταχύτητα εξαρτώμενη. Ισχυρίζομαι ότι αυτή θα μπορούσε να προέλθει από ένα δυναμικό της μορφής 1 δεύτερο β0 τετράγωνο δια χ0 τετράγωνο επί χ πλην χ0 τετράγωνο. Επί m. Θα το δείξω αυτό. Πράγματι, αν φτιάξω τη δύναμη η οποία σωστά το κάνω. Ναι. Αν φτιάξω τη δύναμη η οποία προέρχεται από αυτή τη δυναμική ενέργεια, δηλαδή παραγωγήσω τη δυναμική αυτή ενέργεια, θα πάρω μείον 1 δεύτερο μη δέμι δε τετράγωνο δε δε τετράγωνο επί 2 το διάρρη θα έρθει το διάρρη και θα μείνω με μια δύναμη της μορφής μείον m βέβαια τετράγωνα διαχείριο του τετράγωνα και χείριο του τετράγωνα. Το οποίο είναι ακριβώς η περίπτωση της δύναμης που έχω γράψει εδώ κάτω. Με άλλα λόγια, η περιγραφή της κίνησης στο χώρο των φάσεων υπάρχει κάπου ένα πλην, συγγνώμη, συγγνώμη λίγο, κάτι δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτό το πλήν που έχω βγάλει εδώ. Κάτι δεν πάει καλά. Χίλια δεν. Επομένως το V είναι V0 επί 1 μείον χ δια χ0. Όσα παραγωγήσω στο χρόνο είναι μείον. Ωραία. Το V με τη σειρά που είναι. Δεν είναι από τον τύπο. Α, δεν το έχω κάνει λάθος. Εδώ θα μου δώσει το χ0 μείον χ. Με το πλην θα μου δώσει το χ μείον χ0 χωρίς το πλην. Το συν. Θα ξεδιορθώνω. Έκανα λάθος το πρόσωπο εδώ. Είναι συν και έκανα και δεύτερο λάθος μετά στο πρόσωπο εδώ. Έπρεπε να βάλω ένα πλην. Επομένως εδώ θα γινόταν ένα συν. Βάζω με κύκλο όλα τα πρόσημα που έχω κάνει λάθος. Και εδώ θα γινόταν συν. Και οπότε ξαναλέω, διορθωμένα τα λάθη μου τώρα, ότι η δύναμη που βρήκα θα πρέπει να είναι της μορφής μάζα επί αυτήν εδώ τη σχέση και πράγματι έδειξα ότι μέσω ενός τέτοιας δυναμικής ενέργειας πράγματι θα έπαιρνα ακριβώς την ίδια δύναμη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν ζωγραφίσω
την δυναμική ενέργεια αυτή σας να είναι στις θέσεις, στο σημείο να τη δυναμική μου ενέργεια, στο σημείο χ ίσον χ 0 παίρνω δυναμική ενέργεια ίσον 0 και εξαιτίας αυτού του πλήμπρωσή μου στην πραγματικότητα δυναμική μου ενέργεια είναι μια παραβολή ανεστραμμένη. Και επομένως η κίνηση αυτή που βλέπω εδώ αντιστοιχεί ακριβώς στην ενέργεια 0. Επομένως, αν πω ότι η κίνηση αυτή δεν προέρχεται από αυτήν την ταχύτητα εξαρτώμενη δύναμη, αλλά προέρχεται από αυτήν την χώρο εξαρτώμενη δύναμη, στην πραγματικότητα η κίνηση αυτή αντιστοιχεί στην ενέργεια ίση με 0. Αν μεγαλώσω την ενέργειά μου, όπως έχουμε συζητήσει, και την κάνω θετική ή την χαμηλώσω και την κάνω αρνητική, τότε η κίνηση θα είναι πολύ διαφορετική στον χώρο των υφάσεων και συγκεκριμένα για έψιλον θετική θα πάρω μια υπερβολή τέτοιας μορφής και ας υποθέσουμε ότι ξεκινάμε πάλι από αριστερά. Αν η ενέργειά μου είναι πιο κάτω από το 0, θα πάρω μια υπερβολή σαν αυτήν εδώ. Για έψιλον αρνητικά. Επομένως αυτή η ευθεία που βρήκα, η οποία θα ήταν πάντα ευθεία αν είχαμε τέτοια ταχύτητα εξαρτώμενη δύναμη, θα πάψει να είναι ευθεία στην περίπτωση της θέσεω εξαρτώμενης, της χώρο εξαρτώμενης δύναμης και θα γινόταν μια υπερβολή όταν θα μεγάλωσε την ενέργεια ή μια άλλη υπερβολή όταν θα χαμηλώσει. Αν όμως είχα μια τέτοιου είδους δύναμη, σαν αυτή που περιέγραψα εδώ, τότε πάντα οι κινήσεις μου θα ήταν ευθείες παράλληλες με την ευθεία που έχω φτιάξει. Δηλαδή, αν ξεκινούσα από ένα άλλο σημείο του χώρου των φάσεων, όχι από το V0, από το χίσω με 0, V ίσον V0, αλλά ξεκινούσα από το χίσω με 0, V ίσον 2 με 0 για παράδειγμα, για να δούμε τι θα συνέβαινε. Εξετάζω τώρα και την περίπτωση που η δύναμή μου είναι ταχύτητα εξαρτώμενη, που η δύναμή μου είναι της μορφής, όπως είπαμε, μείον V0 διά του 0 επί V και επί M, τότε θα είχαμε μάζα επί DV προς DT. Προσπαθώ να λύσω την εξώσεις κίνηση για να δω πώς θα αλλάξει το V με το χρόνο, πώς θα αλλάξει το χ με το χρόνο και στο τέλος να φτιάξω το V σε συνάντηση του χ. Από εδώ θα πάρω μείον V επί V0 επί V επί 0 επί μάζα. Οι μάζες θα φύγουν και θα λύνοντας τα βρω dv προς v ίσον μείον v0 προς t0 επί t μετά την ολοκλήρωση. Οπότε, εκτελώντας την ολοκλήρωση στο αριστερό μέλος, τελικά θα καταλήξω ότι το v του t είναι v του μηδενός επί e εις τη μείον v0 επί t δια t0. Τα V0 και H0 είναι εδώ, είναι κάποιες παράμετροι που δεν ξέρω ποιο είναι το φυσικό τους νόημα. Δεν είναι η αρχική ταχύτητα, ούτε η αρχική θέση. Είναι οι παράμετροι που έχουν να κάνουν με το ότι είδα ότι η κίνηση στον χώρο των φάσεων εξελίχθηκε με αυτόν τον τρόπο. Αν εγώ υποθέσω, λέω, ότι η δύναμη περιγράφεται από αυτή τη μορφή, είναι μια ταχύτητα εξαρτώμενη δύναμη, τότε αν αλλάξω εγώ τις αρχές συνθήκες της κίνησης, δηλαδή δεν ξεκινήσω από το χ ίσον με 0 όπως προηγουμένως και από το β ίσον με 0, αλλά ξεκινήσω από το χ ίσον με 0 και β ίσον 2 με 0 ή κάτι άλλο, αυτό το κάτι άλλο το υποδηλώνω με την β του μηδενός, τότε θα πάρω μια τέτοια εξάρτηση με τον χρόνο. Και αν ξαναλύσω αυτή τη σχέση και τη γράψω ως δεχή προς δεχέ ίσον με αυτό που έχω βρει, τότε το γράφω κατευθείαν συν β του μηδενός επί χ του μηδενός δια β μηδέν επί 1 μείον ε εις τη μείον β μηδέν και δια χ μηδέν.
βγάζω αυτό το αποτέλεσμα. Και παρατηρώ το εξής. Αυτό το εκθετικό εμφανίζεται ακριβώς εδώ πέρα. Επομένως, αν μαζέψω και προσπαθήσω να γράψω το χ σαν συνάρτηση του β, το χ του τ σαν συνάρτηση του β, θα έχω ότι το χ του τ θα είναι χ του μηδενός συν β του μηδενός επί χ μηδέν δια β μηδέν επί 1 μείον β του τ δια β μηδέν. Β του τ δια β διαβέτου μηδενός, όχι διαβέτου. Και αν θεωρήσω για ευκολία, όπως είπα προηγουμένως, ότι ξεκινά από το χ του μηδενός ίσο με μηδέν, τότε η σχέση με αυτή μαζεύει και γίνεται ως εξής. Για να το δούμε. Χ του τ επί β μηδέν δια χ μηδέν επί β μηδενός. Τα έφερα όλα αυτά την αριστερή μεριά. Συν β του τ δια β μηδενός θα μου κάνει ένα. Επομένως έχει έρθει αυτή η σχέση στην απόρριφη. Χ του τ δια χ μηδέν ίσον β συν β του τ δια β μηδέν ίσον με β του μηδενός δια β μηδέν. Έκανα λίγο βιαστικά τις πράξεις, αλλά η απάντηση είναι αυτή που θα πάρω. Η μεταγραφή αυτής της σχέσης μπορεί να γίνει κάπως έτσι. Η οποία είναι ακριβώς η ίδια μορφή της εξίσωσης κίνησης με την οποία ξεκίνησα, μόνο που δεν έχει ένα αριστερά, αλλά έχει αυτό το β του μηδενός δια β μηδέν. Επομένως, η αντίστοιχη κίνηση τώρα με τις άλλες αρχικές συνθήκες, ενώ προηγουμένως είχαμε αυτήν εδώ την καμπύλη, τώρα στην πραγματικότητα αυτή εδώ είναι αυτή εδώ η καμπύλη. Ξεκινάει από το, αυτή ξεκινούσε από το B0, αυτή ξεκινάει από το 2B0, αυτό είναι το B0. Εντάξει, είναι, δεν την έφτιαξα πολύ καλά, είναι ακριβώς παράλληλη με την πρώτη. Με άλλα λόγια, αν θεωρήσω αυτά τα δύο διαφορετικά υλικά, την ταχύτητα του εξατόμενου με μια περίπτωση και την θέσεω εξατόμενη με την άλλη περίπτωση, στην περίπτωση τη χώρο εξατόμενη, αν αλλάξω αρχικές συνθήκες και ξεκινήσω με άλλη αρχική ταχύτητα από την ίδια θέση, θα ακολουθήσω μια τελείως διαφορετική καμπύλη. Στην περίπτωση την τέχνη του εξαρτώμενη θα δω μια ακριβώς ίδια μορφή. Και το μόνο που αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχω απαντήσει πλήρως είναι για ποιο λόγο ισχυρίζομαι ότι όλες αυτές οι κινήσεις οι οποίες καταλήγουν την υπογωνία στον άξονα των χ θα χρειαστούν άπειρο χρόνο για να φτάσουν στον άξονα των χ. Γι' αυτό και δεν θα φτάσουν ποτέ στον άξονα των χ. Πρώτα απ' όλα, ήδη το έχουμε βρει. Στην περίπτωση αυτή, μετά από πόσο χρόνο η ταχύτητα θα μηδενιστεί, γιατί το να χτυπήσει τον άξονα του χ σημαίνει η ταχύτητα να μηδενιστεί. Βλέπει κανείς ότι ποτέ δεν θα μηδενιστεί αυτό, γιατί πάντα το εκθετικό είναι μια θετική ποσότητα. Θα χρειαστεί άπειρο χρόνο για να φτάσει κανείς στον άξονα του χ. Το οποίο κάπως το έχουμε συζητήσει στο μάθημα και στο προηγούμενο μάθημα και δείξαμε ότι όταν έχουμε το μη του άξονα των χ, τη καμπύλη των πρώτων φάσεων με τον άξονα του χ υπογωνία και όχι κατακόρυφα, αυτό θα σημαίνει ότι χρειάζεται άπειρο χρόνο για να φτάσει το σωματίζιό μου να μηδενίσει την ταχύτητά του. Και επομένως ποτέ δεν θα συμβεί αυτό. Θα το δείξω αυτό και μάλλον να το κάπως πιο γεωμετρικό και μετά θα μιλήσω για το πού κρύβεται η περίοδος της ταλάντωσης στον χώρο των φάσεων, όχι μόνο για τον αριθμό του ταλαντωτή, για κάθε περίπτωση τέτοιου ταλαντοτύπου. Τέτοιου σαν αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, που έχω μια κλειστή καμπύλη στον χώρο των φάσεων. Λοιπόν, δέστε το εξής. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε εκείνη την περίεργη αχλαδοειδή μορφή κίνησης στον χώρο των φάσεων. Ταχύτητα, θέση.
Και η ερώτηση είναι ο χρόνος που κρύβεται σε αυτό το διάγραμμα. Ισχυρίζομαι ότι ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να γραφτεί ως εξής. Δεχή διαβέ. Πράγματι, αυτό είναι δεχή, αυτό είναι δεχή διαδετέ. Άρα, τουλάχιστον έτσι αριθμητικά, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το πλάσμα που υποδηλώνει το μικρό χρονικό διάστημα που το σύστημα χρειάζεται για να διασχίσει το διάστημα, το απειροστό διάστημα δεχή. Θα να λέω άλλη μια φορά, πες ότι το χ μου είναι αυτό, αυτό εδώ είναι το β του χ, και λέω τώρα ότι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να διασχίσει το σύστημά μου να πάει από εδώ, εδώ, είναι το δχ δια β του χ. Γεωμετρικά πώς φαίνεται το δχ δια β του χ? Η απάντηση είναι, φαίνεται από αυτήν εδώ την πολύ. Αυτό είναι δχ δια β του χ. Με άλλα λόγια, στο διάγραμμα του χώρου των βάσεων, τα απειροστά χρονικά διαστήματα που χρειάζεται το σύστημα για να μετατοπιστεί από θέση σε θέση είναι τα αντίστοιχα, οι αντίστοιχες γωνίες από τις οποίες φαίνεται από την καμπύλη των χώρων των φάσεων το αντίστοιχο διάστημα κίνησης. Ωραία. Αυτή την γνώση τώρα θα τη χρησιμοποιήσω προκειμένου να δείξω για άλλη μια φορά ότι η ευθύγραμμη κίνηση των χώρων των φάσεων που ήταν υπογωνία στον άξιο του ευθύ, αντιστοιχεί σε άπειρο χρόνο. Δηλαδή θα προσπαθήσω να εφαρμόσω αυτό που μόλις έμαθα γεωμετρικά από εδώ σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, σε μια ειδική περίπτωση. Έχουμε λοιπόν αυτή την καμπύλη, εδώ είναι το B0, εδώ είναι το H0. Εφαρμογή λοιπόν αυτής της παρατήρησης. Φτιάχνω αυτές τις γωνιούλες. Αυτές είναι απειροστές γωνίες. Αυτή η γωνία στην πραγματικότητα είναι η αντιστοιχή στο χρονικό διάστημα που χρειάζεται το σωματίδιο μου για να πάει από αυτή τη θέση σε αυτή τη θέση. Προκειμένου να αθροίσω και να βρω όλες αυτές τις γωνίες, θα το κάνω διακριτά. Θα θεωρήσω ότι έχω κόψει τον άξονα του χ, τον έχω διαμερίσει σε μη κομμάτια, οπότε αυτό το κομμάτι είναι το χ0 δια μη, το δεύτερο κομμάτι είναι το 2χ0 δια μη, και γενικά αυτό το διάστημα είναι από το κχ0 δια μη μέχρι το κ1χ0 δια μη, όπου το κ είναι φυσικός αριθμός και ανήκει στο διάστημα 1, 2, μη. Για την ακρίβεια, μέχρι το μήνυον 1 για να πάρω το τελευταίο μου διάστημα. Και για την ακρίβεια δεν ξεκινάει από το 1, ξεκινάει από το 0. Οπότε το πρώτο διάστημα είναι από 0,0 δια μη μέχρι 1,0 δια μη. Το δεύτερο διάστημα είναι από 1,0 δια μη μέχρι 2,0 δια μη. Και ούτω καθεξής. Και τώρα εγώ θέλω να προσθέσω όλα αυτά τα dt, όλες αυτές τις γωνίες. Δηλαδή, να προσθέσω το κάθε dχ είναι χ0 δια μη. Αλλά αυτό το dχ πρέπει να το διαιρέσω με την αντίστοιχη ταχύτητα. Επομένως, η ερώτηση είναι ποια είναι η τιμή της ταχύτητας που αντιστοιχεί στο καποστό τέτοιο διάστημα. Και η απάντηση είναι B0 επί 1 μείον K δια μη. Έτσι ώστε όταν ξεκινήσω από το μηδενικό σημείο, το K είναι 0, επομένως παίρνουμε την αρχική ταχύτητα B0. Όταν πάω πάνω από το τρίτο τέτοιο σημείο της διαμέρισης, θα είναι 1 μείον 3 δια μη επί το B0. Με γραμμικό τρόπο θα πέφτω. Και όταν το K θα γίνει ακριβώς στο μη, δηλαδή θα καταλήξω στο χ0, θα διαβάσω 1 μείον μη δια μη, δηλαδή 0 επί B0. Οπότε αυτό που είναι το δχ μου, το αντίστοιχο του δχ μου, πρέπει να το διαιρέσω με την ταχύτητα την οποία έχω γράψει εδώ. 1 δια B0 επί 1 μείον K δια μη.
να πάρει όλες τις τιμές από το 0 μέχρι το 0,1. Όχι μέχρι το μη. Αν έπαιρνε μέχρι το μη, θα μηδενιζόταν ο παραγωγιστής και θα είχα πρόβλημα. Και στη συνέχεια, αφού κάνω αυτή την πράξη, να θεωρήσω τεράστια διαμέρισμα. Γιατί έχω κάνει, έχω κόψει τον άξονα των χ σε 1 εκατομμύριο, 1 δισεκατομμύριο. 1/16 εκατομμύριο διαμέρισμα. Οπότε μετά να πάρω το όριο του μη να τίνει στο άπειρο. Αν κάνω τις πράξεις, το μη στο παρονομαστή του παρονομαστή και το μη αυτό θα φύγουν, και θα πάρω το όριο του μη να τίνει στο άπειρο, του χ0 δια το 0, και μετά να γράψω το άθροισμα του 1 δια μη μη κ. Από κ ίσο 0 μέχρι κ ίσο 0. Αλλά αυτή τη σειρά τη θυμόσαστε, είναι η αρμονική σειρά. Είναι η σειρά 1 και 1 δια 2 ανάποδα μέσα στα γραμμένα. 1 δια. Όχι, σωστά τι καταλαβαίνω. 1 και 1 δια 2 και 1 δια 3 και 1 δια μη και 1 δια μη. Αυτή είναι αυτή η σειρά. Ωραία. Όταν βάλω το κάπα το μη μείον 1, θα διαβάσω 1 δια μη μείον μη μείον 1, δηλαδή 1 πρώτο. Αν βάλω το κάπα το 1, αν βάλω το κάπα το. Είπα, αν βάλω το κάπα το μη μείον 1, θα πάρω το πρώτο όρο. Άρα στην πραγματικότητα είναι στραμμένη η αυτή η σειρά. Θα ξεκινήσω από αυτόν τον όρο. Αν βάλω το κάπα το 0, θα πάρω 1 δια μη μείον 0. Αυτό. Αν πάρω βάλω το κάπα το 1, θα πάρω 1 δια μη μείον 1. Και θα φτάσουμε στο 1. Ξέρετε όμως ότι αυτή η σειρά του μη τίνοντος στο άπειρο απειρίζεται, δεν συμβαίνει. Οπότε με έναν άλλο τρόπο, εφαρμόζοντας αυτή τη γεωμετρική σχέση για τον χρόνο, έδειξα ότι οποτεδήποτε η κίνηση είναι τέτοια, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται η κίνηση, αν προέρχεται από ταχύτητο εξαρτώμενη δύναμη ή από φυσεοεξαρτώμενη δύναμη, ο χρόνος μετάβασης από το αρχικό σημείο μέχρι το τελικό σημείο θα πάρει απλό χρόνο. Οπότε εδώ τελειώνουμε με αυτή την εφαρμογή. Θα ήθελα να σκεφτείτε μόνοι σας την εξής εφαρμογή. Αν έχετε την περίπτωση τώρα μια κίνηση στο χώρο των φάσεων, όπου η κίνηση περιγράφεται με έναν τέλειο κύκλο. Και εφάρμοζε κανείς αυτή τη σχέση. Έτσι. Δηλαδή, προσπαθούσε να κόψει σε μεγάλη διαμέρισμα τον άξονα των χ και να φτιάξει τα αντίστοιχα τις αντίστοιχες γωνιούλες. Και να προσθέσει όλες αυτές τις γωνίες σε όλα αυτά τα δόντια που κατασκευάζουν. Να προσθέσει τις γωνίες σε όλα αυτά τα τρίγωνα που φτιάχνει. Ο ισχυρισμός είναι ότι αυτή εδώ η γωνία, η κάθε μία τέτοια γωνία, να φτιάξω μία τέτοια γωνία, αν την επεκτείνω κι άλλο, θα αντιστοιχεί σε αυτό εδώ το τόξο. Εντάξει. Και όντας μια εγγεγραμμένη σε κύκλο γωνία, ισούται με το μισό της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που θα συμβεί είναι θα πάρω, προκειμένου να θρήσω όλες αυτές τις γωνίες, είναι ισοδύναμη με το να θρήσω όλες τις αντίστοιχες επίκεντρες γωνίες, που θα κοιτάζω στο κάτω μέρος της καμπύλης. Και όταν το κάνω αυτό, θα πρέπει μετά να διαιρέσω δια 2 προκειμένου να βρω το συνολικό άθροισμα των εγγεγραμμένων αυτών των γωνιών. Οπότε η ερώτηση, ποιος είναι ο χρόνος μετάβασης από το σημείο α στο σημείο β στην περίπτωση αυτήν εδώ, χρησιμοποιώντας καθαρά γεωμετρία. Ωραία. Να μας δώσουν, να μας υποθέσουν πως η ταχύτητα εδώ είναι 1 και η θέση εδώ είναι κανένα. Αυτό το αποτέλεσμα που θα βγάλετε εδώ μπορεί να επεκταθεί και στην περίπτωση που η κίνηση είναι έλλειψη. Σκεφτείτε τι θα κάνετε στην περίπτωση της έλλειψης. Η έλλειψη στην πραγματικότητα που έχει εδώ
μικρό ημιάξονα B και μεγάλο ημιάξονα Α, αν συσταλεί στον άξονα τον Χ, πολλαπλασιαστεί, δηλαδή αυτές οι διαστάσεις πολλές πολλαπλασιαστούν με B διά Α, τότε η έλλειψη θα γίνει αστέλειος κύκλος. Επομένως, μπορεί κανείς να διαβάσει το αποτέλεσμα της περιόδου στην περίπτωση της έλλειψης από, από την περίπτωση του κύκλου. Σε αυτό το σχόλιο γενικό, το ξέρω ότι το αφήνω πολύ θολό το τοπίο σε αυτό το σημείο, αλλά δεν θέλω να δώσω παραπάνω χρόνο. Θέλω να κάνω μία τελευταία πράξη που αφορά το χρόνο, αλλά τώρα υπολογιστικά. Δηλαδή, δεν θέλω γεωμετρικά να δω το χρόνο. Μόνο σε κάποιες περιπτώσεις, σαν αυτές που σας έδειξα, μπορεί κανείς με γεωμετρικό τρόπο τελικά να υπολογίσει στην περίπτωση ευθείας ότι χρειάζεται άλλο χρόνο και στην περίπτωση του κύκλου ότι μπορεί τελικά να καταλήξει πόσος είναι τους χρόνους. Θέλω να το κάνω αναλυτικά. Ωραία, οπότε απλώς να στήσω το πρόβλημα και να κάνω την εξής παρατήρηση. Πέστε ότι μου δίνει μια καμπύλη στο χώρο των φάσεων. Να φτιάξω πάλι αυτό το αυτοδοητέ σχήμα. Για να πάρω έτσι μια γενική οσοδική περίπτωση και να αναρωτηθώ πόσο είναι το εμβαδόν αυτής της επιφάνειας. Ισχυρίζομαι ότι το εμβαδόν αυτής της επιφάνειας μπορώ να το βρω διπλασιάζοντας το πάνω μέρος της επιφάνειας, αφού είναι συμμετρική η καμπύλη. Θα σταματήσω σε λίγο. Είναι δύο φορές το πάνω μέρος της επιφάνειας και το πάνω μέρος της επιφάνειας μπορώ να το υπολογίσω ως εξής. Είναι δύο φορές το ολοκλήρωμα από χ minimum μέχρι χ maximum, όπου χ minimum είναι αυτό το σημείο και χ maximum είναι αυτό το σημείο της καμπύλης αυτής εδώ. Ποια είναι αυτή η καμπύλη? Αν θυμόσαστε, είναι η καμπύλη 2 δια m ρίζα του ε πλην πέτυχη. Όπου τώρα επανέρχομαι και θεωρώ ότι έχω δυνάμεις που εξαρτώνται αποκλειστικά από τη θέση. Και δεν είναι ούτε αυτή το εξαρτώμα. Αλλά προφανώς η κίνηση αυτή σε αυτό το διάγραμμα, ανεξάρτητα από ποια δύναμη, από τι είδους δύναμη προέρχεται, είτε ταχυτοεξαρτώμενη είτε χωροεξαρτώμενη, έχει πλήρη περιγραφή της κίνησης. Ξεκινάμε από αυτό το σημείο με ταχύτητα 0, φτάνουμε σε αυτό το σημείο με ταχύτητα τόση, φτάνουμε σε αυτό το σημείο με ταχύτητα τόση και το καθεξής. Άρα, ανεξαρτήτως της προέλευσης της κίνησης αυτής εδώ, η κίνηση έχει μέσα της το χρόνο. Έχει πλήρη, μέσα αυτό το διάγραμμα αποτυπώνεται πλήρως ο χρόνος της κίνησης για να πάει από εδώ. Γράφω λοιπόν απλώς ότι θέλω να ολοκληρώσω το 2 δια m επί ε κίνη περιοχή. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι το V, αυτή είναι η συνάρτηση V ίσον με τόσο. Το πλήν το έχω φάει, γιατί το πλήν περιγράφει το κάτω μέρος της καμπύλης. Οπότε, για να βρω αυτό το εμβαδόν, υπολογίζω το εμβαδόν κατά τη συνάρτηση. Οπότε σταματάω εδώ και στη συνέχεια θα δείξω πώς πίσω από αυτό το εμβαδόν κρύβεται η περίοδος της κίνησης. Όχι ακριβώς το ίδιο το εμβαδόν, στο πώς αλλάζει το εμβαδόν με την ενέργεια. Θα το δούμε σε λίγο. Διάλειμμα, ξεκινάμε στις 10 και 10.